Δεν ξέρω όμως αν θα μπει από την αρχή ή μέσα στη σεζόν. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, ναι, μου είχες κάνει τη δήλωση ότι ένιωθες μία μηχανία, ναι, που θα έπαιζες με την Κατερίνα Γερονικολού και τον Γιάννη τον Τσιμιτσέλη μετά το χωρισμό του από τη Βάσο Λασκαράκη, και λόγω ότι με τη Βάσο Λασκαράκη σας συνδέει μία στενή σχέση οικογενειακή. Να σου πω ότι αυτή η δήλωσή σου σχολιάστηκε και γίνε viral. Έλεγα τέτοιες βλακίες, ε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το τόσο γίνεται τόσο καμιά φορά. Μια χαρά είναι όλα. Θέλω να πω και στο γύρισμα του Bachelor που ερχόμαστε σε επαφή και με τον Γιάννη και με την Κατερίνα είμαστε ok και με τη Βάσο είμαστε ok. Θέλω να πω όταν παίρνονται τέτοιες αποφάσεις είναι για το καλό όλων. Μάλιστα, εσύ, έχω δει και κάποιες φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει. Έχεις γνωρίσει και τον νέο σύντροφο της Βάσος, τον Λευτέρη τον Σουλτάνο. Ναι, ναι, τον έχω γνωρίσει. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Πολύ. Η Βάσο είναι σε μια πολύ καλή φάση. Όλοι είμαστε καλά, νομίζω. Mm-hmm. Είμαστε όλοι καλά και νομίζω ότι κάπου εκεί θα το κλείσουμε το αυτό το θέμα, γιατί. Α, να! Να η ευκαιρία. Χρόνια Κατερίνα Γερονικολού, mm-hmm, θα πρωταγωνιστήσει τα χτυποκάρδια στο θρανείο. Επιμένεις εσύ. Επιμένω εκεί, ναι, πέρα. Λοιπόν, έχει γίνει πολύς δώρος, ναι, ότι είναι ρίσκο αυτό που πάει να κάνει, ότι δεν, ότι δεν μπορεί να αγγίξει την άλλη και ότι θα της κάνει κακό όλο αυτό. Ποια είναι η άποψή σου? Θεωρώ ότι οτιδήποτε γίνεται με πολύ αγάπη και δουλειά δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ας περιμένουμε τους το αποτέλεσμα, ας το περιμένουμε. Μετά το σόι, πες, ναι, ότι τελειώνει, ναι, τον χρόνο. Ιδανικά τι θα θέλεις να κάνεις? Διακοπές. Μετά από 5 χρόνια στα πλατό μέσα, δεν θέλεις λίγο διακοπές? Στην τηλεόραση, ρε παιδί μου, ιδανικά κάτι που θα ήθελες εσύ, που φαντάζεσαι. Εγώ τι θα ήθελα να κάνω μετά το σόι στην τηλεόραση? Κάτι τελείως διαφορετικό. Κάτι τελείως, δεν ξέρω, δράμα. Δεν ξέρω, θρίλερ, δεν ξέρω, κάτι πολύ περίεργο, κάναν αιμοσταγή, δολοφόνο, κάτι. Μετά το σόου γενικά έγινες αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό. Είχες κάποια έτσι πρόταση από την τηλεόραση για κάποιο, ας πούμε, κάποιο reality, κάτι να συμμετέχει? Όχι, και ευτυχώς, δεν θα έλεγα εύκολα, ναι. Γιατί το λες έτσι το ευτυχώς? Δεν μ' αρέσει, δεν είναι δουλειά μου. Δεν θα πήγαινε ούτε με πολλά λεφτά, ας πούμε, δίνανε πολλά λεφτά. Πόσα? Εκεί πρέπει να το συζητήσουμε. Πες, τη βδομάδα σου δίνανε ένα ικανοποιητικό ποσό. Θέλω να ακούσω τιμή. Πάνω από 1000 ευρώ, ας πούμε. Τη βδομάδα? Ναι. Όχι. Να στο πάω στα 2000. Ούτε, πάνω. Καταρχάς τα μισά στα τρώει εφορία. Η σύζυγός σου γενικά είναι εκτός του καλλιτεχνικού χώρου. Πώς αντιδράσει όλη αυτή την προβολή? Για παράδειγμα, βγαίνετε έξω, υπάρχουν οι φωτογράφοι, υπάρχουν φορές που δεις ανασχετή. Η γυναίκα μου όχι τόσο, η κόρη μου περισσότερο. Τι λέει δηλαδή? Η κόρη μου όταν βλέπει κάποιον, ας πούμε, που έρχεται για να ζητήσει αυτόγραφο ή κάτι, λιγάκι λέει. Σαν να γνωρίσαμε, πήγαινε. Ξέρεις, είναι λίγο. Δεν της αρέσει. Νιώθει μια μηχανία. Κι αυτή. Είδες, θες πάρει τον μπαμπά. Ειδικά με μένα, θεωρώ ότι ναι, μεν με αγαπάει πολύ και με έχει στο μυαλό της, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ έτσι αυστηρός κριτής. Mm-hmm. Όταν σε βλέπεις την τηλεόραση, τι σου λέει μικρή? Τώρα πια χαίρεται. Στην αρχή είχε πάθει μια σύγχυση, αλλά τώρα. Ναι, ξέρεις. Τύπου βλέπει τον μπαμπά της να έχει άλλη γυναίκα και άλλα παιδάκια. Τώρα πια ξέρει, γιατί την έχω πάρει και στα γυρίσματα, το έχει δει και από μέσα. Ναι, στην αρχή όμως είχε σοκαριστεί. Οπό, το λένε όλοι οι ηθοποιοί κατά καιρούς για τα παιδιά τους, ότι νιώθουν άβολα. Και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει. Δεν έχεις μπει ποτέ στη θέση του παιδιού του ηθοποιού που βλέπει το γονιό του να φιλιέται, να αγκαλιάζεται? Εγώ δεν θα μπορούσα να μπω ούτε στη θέση.